Κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα 10 Νοέμβρη και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον διαδικτυακό σταθμό ηρωή.gr. Στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυράκη. Έτοιμοι οι κανόνες εμπλοκή της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού επιτελείου, Ναύαρχος Μπουλέτ Μποστάνογλου, δήλωσε σχετικά με τους κανόνες εμπλοκής του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού παρέδωσε στο Γενικό Επιτελείο τους κανόνες εμπλοκής και το Γενικό Επιτελείο στο πολεμικό ναυτικό. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί, θα λειτουργήσουμε βάση των κανόνων εμπλοκής. Την απάντηση αυτή έδωσε ε, σχετικά με το ποιου κανόνες εμπλοκής θα εφαρμόσουν τα τουρκικά πλοία εάν έρθουν αντιμέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο με ελληνικά ή Ισραηλινά πολεμικά σκάφη. Ερωτηθεί σχετικά με την ένταση στην Κύπρο και τι έρευνε του σεισμικού ερευνητικού σκάφου Μπαρμπαρό, ανέφερε ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό προστατεύει και υποστηρίζει το ερευνητικό σκάφο. Θα επιστραφούν τα διάθετα του TXS αν δεν καταλήξει σε σχετική συμφωνία το επόμενο Eurogroup. Σχετική δήλωση Κλάου Ρέγκλινγκ. Η, διευθέτη, η διευθέτηση που προωθεί για την Ελλάδα το Eurogroup με την παροχή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, το TXS, μια προληπτική πιστοτική γραμμή, περνά μέσα από την ολοκλήρωση τη τρέχουσα αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματο, δηλώνει ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, Κλάου Ρέγκλινγκ. Σε συνέντευξή του στην Κυπριακή Εφημερίδα Πολίτη, ο κύριος Ρέγκλινγκ θέτει το χρονοδιάγραμμα αν όχι στο επόμενο Eurogroup της 8 η Δεκεμβρίου, οπωσδήποτε μέχρι και το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Δήλωσε. Διαφορετικά θα πρέπει να επιστραφούν τα διάθετα ποσά του Ελληνικού Ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ δεν θα εκταμιευτεί και η δόση των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα σκαριά μειώσει συντάξεων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μείωσης των συντάξεων και συρρήκνωση των, επικουρικών και εφάπαξ παροχών φέρεται να ετοιμάσει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους δανειστές. Ψαλίδισμα θα υπάρξει και στα εργασιακά και εκτιμένα. Το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνεται στο νέο μέσο και θα ισχύσει από το 2015. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας προς την Τρόικα, που αποκαλύπτει η σημερινή αυγή, προβλέπεται η υπαγωγή όλων των ταμείων στο ΊΚΑ με εξαίρεση τον ΟΓΑ. Η ενοποίηση αφορά τόσο τις κύριες συντάξεις, όσο και τις επικουρικές και το ΕΦΑΠΑΞ, αφού στο ΊΚΑ αναμένεται να ενταχθούν όλα τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία ΕΦΑΠΑΞ. Οι επερχόμενες ενοποίησεις ανοίγουν το δρόμο για την ενοποίηση εισφορών και παροχών που θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση των κύριων συντάξεων. Ανοίγει επίσης ο δρόμος για τη συρρήκνωση των επικουρικών και των εφάπαξ παροχών όπως αναφέρει η εφημερίδα. Αναφορικά με τα εργασιακά, η κυβέρνηση φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την Τρόικα για σημαντικές ανατροπές στα συνδικαλιστικά και εκτιμένα. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίε τη Αυγή αναφέρουν ότι το κλιμάκιο των δανειστών ζητά κατάργηση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων αλλά και των εργατικών κέντρων, αυξημένη πλειοψηφία για την κήρυξη απεργιών, αλλά και επαναφορά του εργοδοτικού lockout μέσω δικαστικών αποφάσεων. Απόσυρση των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών ζητάει η Τρόικα απόσυρση των διατάξεων για τις ρυθμίσεις οφειλών μέχρι και σε 100 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τη ρύθμιση δένδια για τα κόκκινα, της, συγγνώμη, δένδια για τα κόκκινα δάνεια, φέρονται να ζήτησαν οι επικεφαλής της Τρόικας με επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη. Σύμφωνα με τις εφημερίδες Καθημερινή και Πολιτική Οικονομική Αγορά, οι δανειστές εκτιμούν ότι το, το δημοσιονομικό κόστος από τις πρόσφατες κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις οφειλές ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2015, ποσό που προστίθεται στο ήδη υπάρχον δημοσιονομικό κενό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Τρόικα εκτιμά ότι το συνολικό ύψος του κενού θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τα 2,5 δισεκατομμύρια και ότι το κενό αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί με νέα μέτρα. Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι αν και οι ρυθμίσεις έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους εκπροσώπους των πιστωτών. Στο μεταξύ, την ίδια στιγμή που η Τρόικα ζητά την απόσυρση της απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο, στα 11,318 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τέσσερα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία. Τον Σεπτέμβρη, στο ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και τα σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με τις κατασχέσεις να χτυπάνε στο κόκκινο. Τα δώρα της κυβέρνησης των Σάλα και την Πυραιός. Ειδικό αφιέρωμα στη σκανδαλώδη εύνοια που απολαμβάνει η Τράπεζα Πυραιός και ο μεγαλομέτοχός της, Μιχάλης Σάλας, δημοσιεύει το περιοδικό Unfollow, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Τράπεζα Πυραιός», «Too big to fall», «Too big to jail», γίνεται εκτενής αναφορά στην ευνοϊκή μεταχείριση που την χάνει ο κύριος Άλλας με τις πλάτες της κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά. Το άρθρο του περιοδικού ξεκινά με το γεγονός ότι οι περισσότερες ενημερωτικές ιστοσελίδες και οι εφημερίδες κινήθηκαν σε κλίμα θριάμβου για τα stress tests. Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η τράπεζα του κυρίου Σάλα συγκαταλεγόταν, συγκαταλέγονταν στις 25 τράπεζες που απέτυχαν στο τυπικό σκέλος της διαδικασίας των τεστ. Γίνεται λόγος για προκλητικά δώρα που έχει προσφέρει η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην τράπεζα Πυραιός και αναφέρει τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ουσιαστικά χαρίστηκαν στον ΣΑΛΑ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη φόρο απαλλαγή ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Νόμιμος κρίθηκε ο διαγωνισμός για το ελληνικό από το ελεγκτικό συνέδριο. Πράσινο φως στην αξιοποίηση του ελληνικού από την Λάμδα Development δίνει το ελεγκτικό συνέδριο που έκανε δεκτή την αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου έκρινε ότι ο διαγωνισμός είναι νόμιμος και ανακάλεσε σχετική απόφαση που είχε παγώσει τη διαδικασία. Το έκτο τμήμα συνεδρίασε υπό την προεδρία του Σωτήρη Ντούνη και αποφάσισε πως η επένδυση θα προχωρήσει κρίνοντας νόμιμο τον διαγωνισμό και κάνοντας δεκτά τα επιχειρήματα του ΤΑΙΠΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων που είχαν κρίνει τον διαγωνισμό ασύμφορο για το ελληνικό δημόσιο. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης κατά των απολύσεων. Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις σταδιακές απολύσεις που πραγματοποιούνται λόγω έλλειψης κονδυλίων για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας απολύονται σταδιακά 120 άτομα από την ανάδοχο κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκης και άλλα 110 με συμβάσεις αορίστου χρόνου λόγω έλλειψης κονδυλίων για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, κυρίως διαστόματος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου, ότι όλα βαίνουν καλώς και το έργο θα παραδοθεί το 2018, οι απολύσει έρχονται να διαψεύσουν τα λεγόμενά του. Οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας και το μεσημέρι της ίδιας μέρας καλούν σε συνέντευξη τύπου. Στο αρχείο η έρευνα για τα περί χρηματισμού βουλευτών. Τον δρόμο για το αρχείο πήρε η έρευνα που είχε ξεκινήσει με εντολή της εισαγγελέως του Αρίου Πάγου με αφορμή τις καταγγελίες περί ενδεχόμενου χρηματισμού βουλευτών. Στόχος να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Ο εισαγγελέα Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος που διενήργησε την έρευνα με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης της εισαγγελία εφετών Αθηνά, Γεωργίας Τσατάνη Έθεσε στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, κρίνοντα ότι δεν προέκυψαν επαρκεί ενδείξει τέλεση ή απόπειρα τέλεση του αδικήματο τη δωροδοκία βουλευτή. Κινητοποιήσει αποφάσισε η Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Πατρών. Την αναστολή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών στο κεντρικό κτίριο Α την Τρίτη 11 11 του 2014. Αύριο δηλαδή, αποφάσισε η σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα συμμετοχή τη Πριτάνεο και μελών τη Συγκλήτου σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Διοικητικό Συμβούλιο των Διοικητικών Υπαλλήλων και Θεσμικού Παράγοντε τη πόλη. Η αναστολή αποφασίστηκε προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του. Προσενοποίηση οι δημοτικέ επιχειρήσει στην Κρήτη. Κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση, συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτη που έγινε στα Χανιά, έγινε δεκτή η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Αντώνη Ζερβό, για τη δημιουργία ένωση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυση και αποχέτευση του νησιού. Στόχο μέσω του νέου φορέα να διεκδικηθεί από το κράτος η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Κρήτης έτσι ώστε να υπάρξει ενιαία διαχείριση των νερών. Επιπτώσεις έχει η οικονομική κρίση και στην υγεία των παιδιών. Μέχρι σήμερα ίσως να θεωρούσαμε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει την υγεία μόνο των ενηλίκων. Ωστόσο, μία επιστημονική μελέτη καταδεικνύει τις επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά με τους ειδικού να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και για τη χώρα μας. Πρόκειται για την μελέτη European Childhood Obesity Surveillance Initiative, η οποία βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όσο μειώνεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τόσο αυξάνει το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια επιστημονική έρευνα αποτυπώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία της οικογένειας. Τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων από την Αλφαμπανκ. Η Αλφαμπανκ αναμένεται να αντλήσει περίπου 510 εκατομμύρια δολάρια από την τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων. Ανάδοχος της συναλλαγής που πακετάρει 35 ξεχωριστά ναυτιλιακά δάνεια, έχει αναλάβει η Citigroup. Πηγή της Α δήλωσε στο Reuters ότι οι τιτλοποιήσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος της Α. Είναι εργαλείο, είπε, είπαν, για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της τράπεζας. Για καταπάτηση δημόσια γη κατηγορείται το ζεύγο Χαρδούβελη. Ιδιοκτήτη καταπατημένη δημόσιας έκτασης, την οποία αγόρασε το 2006, είναι ο Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και η σύζυγός του Σούζαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Hot Dog. Το ίδιο το γεγονό εκθέτει τον Υπουργό, ο οποίο καλείται να απαντήσει αν το γνώριζε ή αν εξαπατήθηκε. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα, να σας θυμίσουμε, στις αρχές Οκτώβρη, ο Γκίκας Χαρδούβελης ανακοίνωσε την προώθηση μιας ρύθμισης που δίνει τη δυνατότητα στους καταπατητές δημοσίων εκτάσεων να τις νομιμοποιήσουν. Και πάμε τώρα στις διεθνείς μας ειδήσει. Μαζική η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Μαζική ήταν η προσέλευση των Ισπανών στις κάλπες που παρά τις νομικές και πολιτικές αντεγκλήσεις, αντεγκλήσεις συγγνώμη, μεταξύ της Βαρκελόνης και της Μαδρίτης, στήθηκαν από το πρωί ζητώντα απάντηση στο ερώτημα αν οι πολίτες επιθυμούν η, Κατα... η Καταλωνία να αναγνωριστεί ως κράτος. Κύριο ερώτημα τίθεται σχετικά με το αν επιθυμούν το κράτος αυτό να είναι ανεξάρτητο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόη διαμήνυσε από την πλευρά του ότι όσο είναι αυτός Πρωθυπουργό, η Ισπανία θα παραμείνει ενωμένη. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο διάστημα, περίπου το 80% των καταλωνών επιθυμούν, των καταλανών, επιθυμούν περισσότερη αυτονομία από την Ισπανία, ενώ σχεδόν το 50% τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της περιοχής. Από την καταμέτρηση προέκυψε ότι το 80% των συμμετεχόντων ψήφισε ναι και στα δύο ερωτήματα. Η Καταλονία πρέπει να είναι κράτος και αυτό το κράτος πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Από στρατηγική άποψη, οι επαναγορές ήταν η μεγαλύτερη πηγή της συνολικής ζήτησης των μετοχών στη ΣΥΠΑ τα τελευταία χρόνια. Αυτό δήλωσε ο Ντέιβιτ Κώστιν, επικεφαλής αναλυτής της Goldman Sachs, το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μεγάλα χρηματιστήρια στον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι το μεγαλύτερο μέρος των ταμιακών διαθεσίμων των πολυεθνικών αλλά και των τραπεζών να πηγαίνει σε επαναγορές των δικών τους μετοχών και όχι σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Η αγωνιώδης προσπάθεια να μην καταρρεύσουν οι τιμές των χρηματιστηρίων συμβάλλει άμεσα στη συνεχιζόμενη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας και στην έκρηξη της ανεργίας παρετείται στα τέλη του έτους ο Ιταλός πρόεδρος Γιώργιο Ναπολιτάνο. Ο Γιώργιο Ναπολιτάνο δεν κράτησε μυστική την πρόθεσή του να τερματίσει πρόωρα την δεύτερη προεδρική θητεία που ανέλαβε πυροσβεστικά το 2013 σε ένα έντονο πολιτικό σκηνικό. Η οριστική απόφαση για τη χρονική στιγμή της παρέτησης τοποθετείται στα τέλη του χρόνου μετά τη λήξη της Ιταλικής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρόεδρος προτίθεται να αποχωρήσει από το Κυρινάλιο Μέγαρο και δεν είναι πλέον διατεθειμένος να περιμένει την έγκριση νέου εκλογικού νόμου και συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί μέχρι πρότινος κατά τη Ρεπούμπλικα. Κίνα και Νότια Κορέα συμφώνησαν σε ελεύθερες συναλλαγές. Η Νότια Κορέα κατέληξε σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Σεούλ. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου, Μιν Κιούγκ Γουκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι οι ηγέτες των δύο κρατών πρόκειται να υπογράψουν τη συμφωνία τη Δευτέρα 10-11 του σήμερα δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Η σύνοδος κορυφής πρόκειται να διεξαχθεί στις επόμενες δύο ημέρες στο Πεκίνο. Αμοιβαίες συναλλαγές σε Ουάν συζήτησαν Πούτινγκ και Τζινγκ στο Πεκίνο. Το ενδεχόμενο πραγματοποίηση των εμπορικών συναλλαγών σε κινέζικο νόμισμα συζητά σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτινγκ με τον κινέζο ομολογό του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στο Πεκίνο προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη σύνοδο κορυφή για την οικονομική συνεργασία Ασία Ειρηνικού, την ΑΠΕΚ, στην οποία θα λάβουν μέρο 21 χώρε στην περιοχή του Ειρηνικού. Στι 13 Οκτώβρη, ο Ρώσος Υπουργό Οικονομική Ανάπτυξη, Αλεξέη Ούλιου Κάγεφ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο υποκατάσταση των χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε με κεφάλαια από την Κινέζικη αγορά. Και όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρος Πούτινγκ, για εμάς, εννοώντα τη Ρωσία και την Κίνα, είναι σημαντικό να θέσουμε τα αποθέματα χρυσού και τα συναλλαγματικά αποθέματα σε ορθολογιστική και ασφαλή βάση. Κατόπιν πρόσθεσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα διερευνούν τρόπους για να αυξήσουν τη χρήση των εθνικών τους νομισμάτων ως εναλλακτική λύση με το δολάριο. Με την επιδείνωση των σχέσεων με τη Δύση, η Μόσχα έχει στραφεί στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών με τις χώρες των BRICS, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία και Νότια Κορέα δηλαδή, καθώς και με τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μόσχα και Λίμα ενισχύουν τη συνεργασία τους. Συμμετοχή της Ρωσίας στα έργα υποδομής της Λατινικής Αμερικής. Κοινέ θέσει σε πολλά θέματα της Διεθνούς ατζέντα έχουν Ρωσία και Περού, δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτινγκ μετά τη συνάντησή του με τον περουβιανό ομολογό του Ολάντα Ουμάλα στη Μόσχα. Η ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Ουμάλα επιβεβαίωσε τις κοινέ θέσει των δύο χωρών σε πολλά διεθνή ζητήματα. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε να συντονίσουμε στενότερα τις προσπάθειές μας στην παγκόσμια αρένα, είπε ο Πούτιν. Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια των συνομιλιών τέθηκε και το θέμα της συνεργασίας Ρωσίας και Περού στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας και Ειρηνικού. Η Ρωσία ενδιαφέρεται επίσης για τα κοινά project που αφορούν τις υποδομές της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος. Η επίσκεψή μου στη Ρωσία επιβεβαιώνει την επιθυμία της κυβέρνησης να ενισχύσει και να αναπτύξει τις κυβέρνησή του εννοεί και να αναπτύξει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο χωρών. Ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Περού. Σημειώνεται ότι Περού και Ρωσία πρόσφατα συμπλήρωσαν 150 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Αγωγή επενδυτικών εταιριών στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι πληρωμές τόκων υπόκεινται σε αγγλικό δίκαιο. Οι επενδυτικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των George Soros Quantum Partners, Knighthead Master Fund και Herman Capital έχουν καταθέσει αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητούν από το δικαστήριο να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές τόκων υπόκεινται σε αγγλικό δίκαιο και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια από αλλοδαπό δικαστήριο να τροποποιήσει τις συμβάσεις που τους διέπουν θα είναι αναποτελεσματική. Οι δικαστικές υποθέσεις πηγάζουν από την ιστορική αδυναμία πληρωμής δημοσίου χρέους της Αργεντινής στις αρχές του 2002 η κατοχή διακρατημένων ομολόγων ε, διεξάγουν μία ακόμα νομική μάχη στη Νέα Υόρκη, καθώς η Quantum και οι άλλοι επενδυτές θέλουν να βεβαιωθούν ότι κάθε απόφαση των ΙΠΑ δεν επηρεάζει τις πληρωμές των τόκων τους. Η κάτοχη, συγγνώμη, διακρατημένων ομολόγων. Αν και αρχικά υποστηρικτική και πιστοτής της Αργεντινής η Bank of New York Mellon Corp, τώρα αντιτάχθηκε στην υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και είπαν ότι υπήρχε ευρία συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με το δικαστή Guy Newey, στο ότι οι πληρωμές υπόκεινται σε αγγλικό δίκαιο. Ο Νιούι πρόσθεσε, θα ήθελα να προσθέσω ότι το ίδιο το γεγονός, πως η τράπεζα έχει σκεφτεί ότι αξίζει να αντιτίθεται στη δημιουργία της δήλωσης, ενώ δεν αμφισβητεί την ουσία της, τίνει να μου επιβεβαιώσει την άποψη ότι η δήλωση θα εξυπηρετούσε ένα χρήσιμο σκοπό. Αυτά είπε ο Νιούι. Διέταξε επίσης τους πιστωτές hold out, δηλαδή τους επενδυτές, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στις αναδιαρθρώσεις χρέους της χώρας το 2005 και το 2010 και μείνησαν τη χώρα επιζητώντας πλήρη εξόφληση να μιλήσουν με νομικούς συμβούλους έως και την 21η Νοέμβρη. Η επόμενη ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη. Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή κηρύχθηκε σε επιλεκτική χρεοκοπία τον Ιούλιο μετά την άρνηση της κυβέρνησης Κίρχνερ να υπακούσει σε δικαστική απόφαση δικαστηρίου των ΙΠΑ. Αυτή κυρίε και κύριοι ήταν η τελευταία είδησή μα για σήμερα. Ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τη ημέρα, σήμερα Δευτέρα 10 Νοέμβρη, από τον διαδικτυακό σταθμό ήρωη.gr. E Στη δημοσιογραφική ομάδα σύνταξη ήταν η Σταύρο Παπαγιάννη, Βασίλης Γαβαλά και η Ελένη Σταυράκη.